Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Χαρά μου. Έχουμε να πούμε αρκετά, θα προσπαθήσουμε να πούμε αρκετά στο πλαίσιο του τηλεοπτικού χρόνου, του συγκεκριμένου τηλεοπτικού χρόνου. Ήθελα να ξεκινήσω και με αφορμή δηλώσεις που κάνατε σήμερα στην Ήπειρο, είτε στην Οικουμενίτσα, είτε στα Γιάννα νωρίτερα, εκεί όπου πραγματοποίησατε και μια ομιλία. Λέξεις και γενικώς τον αντιπολιτευτικό σας λόγο, ακούω αυτά τα 2,5 χρόνια, λέξεις σκληρές, έτσι, ολιγαρχία, αποικιοκρατία, μου θυμίζει λίγο ορολογία μνημονίου, ενώ θεωρητικά έχουμε βγει, θεωρητικά τουλάχιστον, έχουμε βγει εκτός μνημονίων. Και φοβάμαι ότι μπορεί να γυρίζουμε, μάλιστα με τις συνθήκες τις τωρινές, ότι μπορεί να γυρίσουμε σε εκείνες τις περίοδες που όλοι θέλουν να ξεχάσουμε, ενώ το 10, 11, 12. Νομίζω ότι το είπατε μόνος σας. Η λέξη κλειδί σε αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας ήταν θεωρητικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Εμείς φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 επειδή δεν πιστέψαμε ποτέ ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και νομίζω ότι έχουμε δικαιωθεί απολύτως. Θέλω να σας θυμίσω, να σας πω αν δεν το έχετε ακούσει, ότι από το Μάρτιο του 2020, όταν ξεκίνησε η πανδημία, είχαμε προειδοποιήσει τη Βουλή ότι πηγαίνουμε για πέμπτο μνημόνιο. Γιατί ένα πράγμα ήταν σίγουρο. Ότι το γεγονός ότι λάσκαραν τα λουριά του Υπουργείου Οικονομικών εκ μέρους της Τρόικας, ουσιαστικά τους επέτρεψαν να δανειστούν άλλα 50 δις. Σε μια περίοδο καθίζησης του εθνικού εισοδήματος, αυτό που κάνουμε κριτική, μια περιγραφή κάνουμε. Έτσι, mm-hmm. Μια καταγραφή και μια ανάλυση. Σημαίνει ότι το χρέος το οποίο ήταν ήδη μη βιώσιμο έγινε απιθάνως μη βιώσιμο. Έτσι. Και όταν θα ξανασφίγαν τα λουριά, που θα σφίξουν τα λουριά, ακούστε τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Λίτνερ, το λέει ο ίδιος. Κάποια στιγμή θα ξανασφίξουν τα λουριά και να μην σφίξουν τα λουριά. Υπάρχουν αποπληρωμές του χρέους που πρέπει να γίνουν, οι οποίες έχουν υπολογιστεί τον Αύγουστο του 2018 επί κυβέρνηση Τσίπρα. Εμείς αυτό το ονομάσαμε τέταρτο μνημόνιο, τότε εκείνος το ονόμασε κατ' εφημισμόν έξοδο από το μνημόνιο. Υπάρχουν αποπληρωμές από σήμερα μέχρι το 2060, οι οποίες δεν βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Και μάλιστα όταν έχεις νέο χρέος 50 δις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα, έχει εξοκύλει όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε εδώ, δύο είναι τα τεινά. Ή κάνεις μια αναδιάρθρωση χρέους που είναι η πρόταση μέρα 25, ή νέο μνημόνιο. Δεν θα το πούνε μνημόνιο. Εμείς το λέμε πέμπτο μνημόνιο. Θα το πούνε κάτι άλλο. Πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Έτσι. Mm-hmm. Η ουσία ποια θα είναι. Θα είναι ότι θα τους δώσουν νέα πιστωτική κάρτα, νέα επέκταση των δανείων. Το ίδιο πράγμα είναι. Αναχρηματοδότηση των δανείων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Έτσι. Υπόρους λιτότητας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή θα τους πούνε, ωραία, εμείς θα σου τραβήξουμε τις αποπληρωμές πάλι, αλλά εσύ θα μου έχεις ένα πρωτογενές πλεόνασμα χ. 2%, 2,5%, 3%. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει, για να πας από εκεί που είσαι τώρα, στο μείον 2, μείον 3, μείον 4 του προπολογισμού, στο συν 1, συν 2, θα υπάρξουν πολύ σκληρά νέα μέτρα λιτότητας, νέοι φόροι, νέες περικοπές, οι οποίες περικοπές μπορεί να είναι με τη βοήθεια του πληθωρισμού, γιατί ξέρετε, δεν έχει τη διαφορά το να σου κόψουν 5 ευρώ από τα χρήματα που έχει στο πορτοφόλι σου, από το να αυξηθούν οι τιμές 5% σε σχέση με αυτά που έχει στο πορτοφόλι σου. Και αυτό είναι μια μορφή λιτότητας. Οπότε εμείς είμαστε συνεπείς στη θέση μας. Εμείς δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Βλέπουμε μια Ουκρανία που ρημάζεται, κόσμος που σκοτώνεται, με αποτέλεσμα εδώ σε εμάς την αύξηση της ασφυξίας της οικονομικής για τα μέσα νοικοκυριά, για τα λαϊκά στρώματα και ένα κράτος το οποίο εμείς λέγαμε ήταν επιτοχευμένο. Και δεν μπορούσε να βγει το τέταρτο μνημόνιο του κ. Τσίπρα, το μεταμνημόνιο του, και τώρα είναι ακόμα χειρότερο. Άρα θεωρείτε ότι μια ορολογιακή βόμβα δουλεύει ακόμα, που λέγεται δημόσιο χρέος. Μπορεί ο κανόνας δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας έχει πάρει ουσιαστικά μια παράταση, αυτό θα σφίξει τη θηλιά ή θα ενεργοποιήσει την ορολογιακή βόμβα που μπορεί να σκάσει στα χέρια ίσως και του σημερινού Πρωθυπουργού, αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να τελειώσει η κρίση από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μπούμε σε μια κανονικότητα όπως φάνηκε ότι μπαίναμε σε σχέση με το μνημόνιο πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Άρα μπορεί να γίνει, το βλέπετε ότι μπορεί να γίνει δηλαδή αυτό. Πρώτον, θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω με την αλληγορία με το σχήμα της ορολογιακής βόμβας. Έχουμε μάλλον κάτι σαν μια αιμορραγία, η οποία είναι συνεχής και εξασθενεί τον ασθενή, τον ήδη επιβαρημένο ασθενή. Δεύτερον, διαφωνώ με την εκτίμησή σας. Είπατε τώρα εδώ στο τέλος, στην ολοκλήρωση της σκέψης σας και της ερώτησής σας, κάτι περί
ότι επιστρέφαμε σε μια κανονικότητα πριν τον πόλεμο. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δεν επιστρέφαμε σε καμία κανονικότητα. Βγαίναμε από την πανδημία. Αλλά τα δημοσιονομικά του κράτους ήταν χειρότερα από ποτέ. Στο τέλος της πανδημίας. Για το παγκόσμιο ίσως περιβάλλον, σε σχέση με την πανδημία. Και με δεδομένο ότι έρχονταν και το παγκόσμιο περιβάλλον, και το παγκόσμιο περιβάλλον, μην μπερδεύουμε τις χρηματαγορές με την πραγματική οικονομία και την κοινωνική οικονομία. Οι χρηματαγορές έκαναν πάρτι. Κάνουν πάρτι από το 2008 και μετά. Γιατί οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες, λειτουργούν όλες με απίστευτη και αγαστή συνεργασία μεταξύ τους για να τυπώνουν χρήμα υπέρ των τραπεζιτών και των χρηματαγορών. Αλλά με αντίτιμο την λιτότητα και την εξαθλίωση των πλατιών μαζών και στην Αμερική και στη Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τώρα λόγω πανδημίας και πολέμου, πριν την πανδημία, ο μισός πληθυσμός τα έβγαζε πολύ πιο δύσκολα πέρα από ότι τα έβγαζε το 2005 όταν βγήκε στην εξουσία η κυρία Μέρκελ. Οπότε, για μας, για το Μέρα 25, υπάρχει μια διαδικασία η οποία, ναι, γίνεται χειρότερη λόγω πολέμου, λόγω πανδημίας, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία υποβόσκει. Η μη βιωσιμότητα της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας ήταν ο λόγος που φτιάξαμε το Μέρα 25 και συνεχώς κάνουμε προτάσεις για το τι θα πρέπει να γίνει για να αναστραφεί αυτή η μη βιωσιμότητα και να γίνει βιώσιμη χώρα. Γιατί ξέρετε, η μεγαλύτερη τραγωδία είναι ότι εξακολουθούν να φεύγουν νέα παιδιά. Ναι. Εξακολουθούμε να εξάγουμε νέους και νέες ανθρώπους που έχουν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι καλά μορφωμένοι. Είμαστε περήφανοι για αυτούς και για αυτές και πάνε στον Καναδά. Πάνε στην Νότια Αφρική, πηγαίνουν ακόμα και σε χώρες όπως το Νεπάλ και το Βιετνάμ, αν δεν το ξέρετε. Για το Ταμείο Ανάκαμψης εκφραστήκατε στις δηλώσεις σας νωρίτερα το απόγευμα αρνητικά και όπως και για το ΕΣΠΑ. Λέτε ότι τα δίνουμε στους ξένους, ότι τα στέλνουμε στα Cayman Islands, στις offshore δηλαδή. Γιατί δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Μας δίνονται κάποιες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάποιους άξονες γενικούς, αλλά τουλάχιστον το ΕΣΠΑ, αν θέλετε, για το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξει, χωράει συζήτηση και ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια σημεία, αλλά τουλάχιστον το ΕΣΠΑ εμείς το διαχειριζόμαστε. Ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πλαίσια στήριξης τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει δυστυχώς κακή αξιοποίηση αυτών των πόρων. Δεν έχουν πιάσει τόπο όπως θα έπρεπε, αλλά με δική μας ευθύνη, μεγαλύτερη. Όταν μιλάω για αποικιοκρατία, έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ σκληρή λέξη. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι σκληρή και γι' αυτό ταιριάζει στην πραγματικότητα μια σκληρή λέξη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το ΕΣΠΑ. Πάρτε τα 14 αεροδρόμια μας που πήρε η Fraport. Τα δώσαμε στη Fraport. Η Fraport δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της. Τα δανείστηκε από τις ελληνικές τράπεζες που πήραν τα χρήματα από εσάς. Από το τρίτο μνημόνιο. Είναι δηλαδή σαν να έρθω εγώ στο σπίτι σας, να σας πω: μ' αρέσει πάρα πολύ το σπίτι σας, θα σας το πάρω και θα μου δανείστηκε τα χρήματα να το αγοράσω. Έτσι, και μάλιστα θα μου δώσετε και από τα ΕΣΠΑ σας χρήματα για να το ανακαινήσω. Γιατί όλη η αναβάθμιση που έγινε στα αεροδρόμια της Fraport έγινε με χρήματα ευρωπαϊκά. Δηλαδή το ΕΣΠΑ, έχει σημασία αν το διαχειρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος δεν ξέρω ποιος ή κάποιος γραφειοκράτης της Βρυξέλλες. Όταν τα χρήματα αυτά που υποτίθεται ότι πάνε για την ανάπτυξη Ελλάδας πάνε στη Fraport, η Fraport τα χρησιμοποιεί για να ανακαινήσει αεροδρόμια που μας πήρε με δικά μας χρήματα και μετά έρχεται μια πανδημία. Το θυμάστε αυτό. Και τους δίνουμε εμείς 180 εκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού για διαφυγόντα κέρδη. Ναι. Ποιο ναι. επιχειρηματία, ξέρετε, πήρε χρήματα για διαφυγόντα κέρδη. Ακόμα και αυτά που πήραν για να μην κλείσουν, για τα κόστη, όχι για τα κέρδη. Μικρομεσαίους εννοείται, ναι. Και ναι, τώρα θα πάρουν και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή, η κύριε της Fraport. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, αυτό που σας λέω, αποικιοκρατία. Αυτό είναι τόσο στιγνό και χυδαίο. Ούτε οι Βρετανοί δεν το έκαναν στην Ινδία επί εποχής Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Είναι σκληρή η λέξη που χρησιμοποιώ, αποικιοκρατία, αλλά είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Αναφερθήκα στο παράδειγμα των λιμανιών, με αφορμή την επίσκεψή σας στην Ιγουμενίτσα, που είναι υποδιωτικοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθούσε ένα άλλο μοντέλο παραχώρησης, μικροπαραχώρησης, τα έλεγε, σπάζοντας τις υπηρεσίες σε κομμάτια και όχι δηλαδή δίνοντας το σύνολο του λιμανιού σε κάποιον ιδιώτη. Ο Πειραιάς είναι κακό παράδειγμα ιδιωτικοποίησης μέχρι σήμερα. Δηλαδή, υποκρατική διοίκηση θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα. Κοιτάξτε, επειδή έτυχε να διαπραγματευτώ με τους Κινέζους. Με την κινέζικη κυβέρνηση και με την Κόσκο. Και πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ήταν κρατικός ΟΛΠ, ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά. Είχαμε διαφθορά, είχαμε κακό διαχείριση, είχαμε ένα λιμάνι το οποίο δεν λειτουργούσε. Σωστά. Υπό την κρατική διοίκηση. Έρχεται μετά η Κόσκο και παίρνει, αν θυμάστε, μία προβλήτα. Και μετά ήθελε να πάρει και το υπόλοιπο λιμάνι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι είχα ανοιχτό μυαλό. Ήθελα να ακούσω ποιες είναι οι προσφορές τους, τι ζητούσαν. Άκουσα τι ζητούσαν, άκουσα τι μου έλεγαν εμένα οι τροϊκά ενία ότι πρέπει να κάνω.
Είχα μια άλλη άποψη. Η άποψή μου ήταν ότι καταρχάς, αν θέλουν να πάρουν το λιμάνι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρουν 67% των μετοχών, μπορεί να πάρουν 49%. Γιατί με 49%, ξέρετε, μέσα σε μεγάλες επιχείρησεις ελέγχεις σχεδόν τα πάντα. Μάλιστα. Αλλά κρατάει το κράτος το δικαίωμα να έχει την πλειοψηφία σε περίπτωση που χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Και το management το παίρνουν εκείνοι. Δεύτερον, δεν θα έχετε εργαζόμενους δανεικούς, εργολαβικούς. Θέλετε εργαζόμενους, έχετε κανονικούς εργαζόμενους. Με όλα τα δικαιώματα, με το συνδικάτο τους. Δεν κατάλαβα τι είμαστε, μπανανία. Να έχετε εργαζόμενους που τους δανείζεστε από μια εταιρεία που σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει και κλέβει ακόμα και τη συντάξη των εργαζόμενων. Έτσι. Τρίτον, θέλετε να πάρετε το 49% των μετοχών. Θα ρίξετε ένα ελάχιστο ποσό επενδύσεων στην συνολική περιοχή. Όχι μόνο στο λιμάνι, αλλά και στον Πειραιά γενικότερα, μάλιστα, που είναι ο τόπος, η κοινωνία που στηρίζει το λιμάνι. Ας πούμε, ένα είδος αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Επιπλέον, τι να το κάνετε το λιμάνι, αν δεν υπάρχει ένα σοβαρό τρένο να παίρνει τα αγαθά, τα κοντέινερ, να τα πηγαίνει στους ζευσόνους. Είναι δυνατόν να έχουμε ένα επαρχιωμένο τρένο που πηγαίνουμε με 20 χιλιόμετρα την ώρα? Οπότε θα πρέπει να ρίξετε χρήματα. Έτσι, joint venture, όχι να πάρετε τον ΟΣΕ, αλλά να ρίξετε και χρήματα για την αναβάθμιση του ΟΣΕ. Έχουν τη CRC, μια πολύ καλή εταιρεία στη Σανγκάη, μίλησα και με αυτούς. Έτσι, ένα τρένο που να πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Να, μια σοβαρή επένδυση. Ξέρετε τι μου είπαν σε όλα αυτά? Ναι, συμφώνησαν. Ξέρετε γιατί δεν προχώρησε η συμφωνία? Την είχαμε μονογράψει και μάλιστα και με 10 δισεκατομμύρια δάνειο ομολογιακό της Κίνας προς την Ελλάδα. Τους πήραν τηλέφωνο από το Βερολίνο, από το Υπουργείο Οικονομικών και τους είπαν μην τολμήσετε να έρθετε σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Και καταλήξαμε πού? Σε μία παράδοση του λιμανιού, χωρίς τίποτα από αυτά που σας είπα, καμία εξασφάλιση για την τοπική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία, έτσι, μία απεικιοκρατική σύμβαση με την Κόσκο. Η οποία ήταν διατεθειμένη να έρθει στη σωστή συμφωνία με εμάς. Γι' αυτό λέμε ότι η Ελλάδα έγινε μία μεγάλη φυλακή χρέους με τα μνημόνια και παραμένει έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει το ΜΕΡΑ25. Βλέπετε ότι δεν είμαστε φανατικοί, δεν λέμε όχι ποτέ, δημόσιο μόνο κτλ. Αλλά αυτό που θα γίνει τώρα στην Οικουμενίτσα, θα δείτε. Το λιμάνι δεν πρόκειται να εξελιχθεί, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί. Απλά μια εταιρεία, κάποιος ολιγάρχης θα παίρνει τις προσόδους. Θα αποσπά τις προσόδους, αυτά τα χρήματα, σας διαβεβαιώ, θα καταλήγουν στα Cayman Islands, θα ξεφεύγουν από την κυκλική ελληνική μακροοικονομική οικονομία, δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Ό,τι γίνεται και με τα Airbnb στην Αθήνα, υπάρχει μια ολική λαιλασία των προσόδων που βγάζει αυτός ο τόπος. Είστε έτσι πολύ σκληρός ακόμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγκαστήκατε ως Υπουργός Οικονομικών να συνδιαλλαγείτε, να διαπραγματευτείτε για κάποιους μήνες ως Υπουργός Οικονομικών. Σας δημιουργήθηκε τότε η αίσθηση, και για να το λέτε σήμερα, ίσως βγάζοντας συμπερασματικά τις απόψεις σας έτσι, ότι θέλουν το κακό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και να το πω και διαφορετικά, το ίδιο ερώτημα. Αν η Ελλάδα σήμερα δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι Βρυξέλλες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει, πώς θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, εκτιμάτε? Γιατί δεν θεωρώ ότι ως Υπουργός Οικονομικών είχατε τις απόψεις που εξέφραζε, ξέρω εγώ, τότε ο κ. Λαφαζάνης ή ο κ. Λαπαβίτσας, αυτό το κομμάτι τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι. Το ξέρετε. Είμαι βαθιά ευρωπαϊστής. Και η κριτική, αυτό το λέω. Η κριτική που κάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κριτική που κάνω ως αντιπολίτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι, επειδή είμαι πατριώτης, κάνω κριτική στην κυβέρνησή μου, όταν διαφωνώ με αυτά που κάνει η κυβέρνησή μου και θεωρώ ότι κάνω κακό στον τόπο. Με τον ίδιο τρόπο έκανα κριτική στον κύριο Σόιμπλε, στον κύριο Ντάζιγμου, στην κυρία Λαγκάρτ, γιατί θεωρώ ότι έκαναν κακό στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι η ιστορία έχει επιβεβαιώσει αυτό που λέω. Κάνανε κακό στην Ευρώπη. Δεν ήταν ότι ήταν κακοί μαζί μας. Δεν ενδιαφέρονταν για μας. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το 2008 πτώχευσαν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Το 2009 η κυρία Μέρκελ έδωσε στις γερμανικές τράπεζες 600 δισεκατομμύρια. Λόγω των ανοησιών που έκανε η Deutsche Bank και όλοι οι υπόλοιποι στην Αμερική που πέσανε στοιχήματα στην αγορά ακινήτων. Ωραία. Το είχε σχέση με εμάς. Μόλις είχε δώσει 600 δισεκατομμύρια η κυρία Μέρκελ στις γερμανικές τράπεζες, σκάει το κανόνι του ελληνικού δημοσίου, το οποίο και αυτό χρώστηκε για άλλα 200 δισεκατομμύρια περίπου στις γαλλογερμανικές τράπεζες. Και την παίρνει τηλέφωνο και η κυρία Μέρκελ, δεν θέλουμε κι άλλα. Και άλλες μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια για τις ίδιες τράπεζες. Και η κυρία Μέρκελ λέει: δεν γίνεται, δεν το κάνω αυτό. Φτιάξτε ένα πακέτο, πώς να το περάσω στην Ομοσπονδιακή Βουλή, στην Bundestag. Και τους το περάσανε ότι θα είναι αλληλεγγύη με τους Έλληνες. Δεν ήταν αλληλεγγύη με τους Έλληνες, ήταν αλληλεγγύη με την Deutsche Bank. Mm-hmm. Τα χρήματα του πρώτου μνημονίου ήρθαν στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας και πέρασαν ξαφνικά αμέσως πάλι στις γαλλογερμανικές τράπεζες. Και για να το περάσει αυτό από τη Βουλή, έπρεπε να πει το ψέμα η κυρία Μέρκελ στους δικούς της βουλευτές ότι δεν είναι για τις γερμανικές τράπεζες, αλλά είναι για την Ελλάδα. Αλλά
γιατί να το περάσουν οι βουλευτές της όταν τα νοσοκομεία τους και τα σχολιά τους υπέφεραν. Σωστά οι άνθρωποι σου λένε, κάτσε μισό λεπτό. Έχουμε και εμείς λιτότητα εδώ. Τόσα χρόνια υποφέρουν οι άνθρωποι μας στη Γερμανία. Γιατί να δώσουμε τόσα δισεκατομμύρια. Και η Μέρκελ σου λέει, ωραία, θα τα δώσουμε γιατί έχουμε υποχρέωση λόγω ευρωπαϊκής αλληλεγγύης να σώσουμε αυτούς τους τεμπέληδες τους Έλληνες. Κι ας είναι τεμπέληδες, αλλά θα τους μάθουμε ένα μάθημα. Και αυτό το μάθημα ποιο ήταν, διτό. Πρώτον, θα τους διαλύσουμε στη λιτότητα, θα τους καταργήσουμε το ΕΚΑΣ για τους φτωχούς συνταξιούχους, να μάθουν να σέβονται. Έτσι. Και το δεύτερο, θα τους πάρουμε τα αεροδρόμια. Θα τους πάρουμε τα λιμάνια, θα τους πάρουμε τους δρόμους, θα πάρουμε τα πάντα. Yeah. Λοιπόν, έτσι είναι. Δεν είναι ότι υπήρξε κάποια συνωμοσία, κάποια κακία για την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι αστοχίες των ισχυρών της Ευρώπης. Πράγματα τα οποία είναι εγκλήματα απέναντι στους λαούς τους, απέναντι στους Γερμανούς πολίτες, στους Ολλανδούς πολίτες, απέναντι στην Ευρώπη. Και επειδή είμαστε ο αδύναμος κρίκος, εμείς ήμασταν η χώρα που πολύ εύκολα έγινε εξελαστήριο θύμα. Θυμάμαι ο Σόιμπλε να μου λέει, με κάποια στιγμή, το έχω καταγράψει και σε κείμενα αυτό, σε δημόσια θέα, όχι σε ιδιωτική θέα, και το έχω καταγγείλει, το έχω πει, ο Σόιμπλε δεν με διάψευσε ποτέ, όταν κάποια στιγμή τον πίεσα να μου πει. Αν αυτά τα οποία ήθελα να μου επιβάλλουν, όπως 100% προπληρωμή φόρου για τους μικρομεσαίους. Ναι, ναι. Αυτό το κάνεις σε μια χώρα, μα δεν θα την καταστρέψεις. Δεν θα πάρετε πιο πολλά λεφτά έτσι εσείς, αν το κάνετε αυτό. Έτσι. Και το παραδέχτηκε. Και χαμογελούσε κιόλας. Και του λέει, τότε γιατί το κάνετε, μου λέει, δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να σηματοδοτήσω στο Παρίσι ότι δεν μπορούν να έχουν το νόμισμά μας, έτσι ονομούσε το ευρώ, ότι ήταν το Μάρκο, και να έχουν ανεξάρτητη δημοσιονομική πολιτική. Ναι. Με άλλα λόγια, χτυπούσαν το Σαμάρι για να το καταλάβει το μουλάρι. Ναι, ναι. Αυτό. Γιατί με ρωτήσατε τι γίνεται. Η κριτική μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κριτική ενός βαθιά ευρωπαϊστή, ο οποίος βλέπει τους ισχυρούς της Ευρώπης να βουλιάζουν το καράβι της Ευρώπης. Επομένως, εκτιμάτε ότι προφανώς θα επιμένετε ακόμα ότι αν η συνταγή που προτείνατε τότε εσείς ως Υπουργός Οικονομικών θα ήταν η σωστή ή θα οδηγούσε θα ήταν την Ελλάδα. Σωστή για την Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα. Ναι. Θα ήταν σωστή για την Ευρώπη. Θα ήταν υπέρ της Ευρώπης. Δεν συμφωνείτε ότι το τελευταίο τουλάχιστον τελευταία δύο χρόνια πανδημία και πόλεμος στην Ουκρανία η Ευρώπη έδωσε δείγμα, η Ενωμένη Ευρώπη έδωσε δείγματα ότι είναι σε ένα καλό δρόμο ή εκεί που θέλουν να τη δουν οι φιλευρωπαϊστές να εξελίσσεται δηλαδή η πολιτική ενοποίηση να προχωράει να αναπτύσσει διπλωματία, εξωτερική πολιτική άμυνα δεν σε ένα να κομμάτι. Να το εννοείτε αυτό. Δεν μπορείτε να το εννοείτε αυτό. Βάζουμε τη λέξη ευρωπαϊκή, τη λέξη εξωτερική και τη λέξη πολιτική μαζί και έχουμε ένα ανέκδοτο. Κοιτάξτε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας απαντήσω θετικά. Να σας πω ότι ναι, ναι, έστω και καθυστερημένα πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς πάμε ακριβώς στη λάθος κατεύθυνση. Διαφωνώ απολύτως με αυτή την θεωρία διάφορων ότι ναι, τέλος πάντων η Ευρώπη αργεί, αλλά πηγαίνει στο σωστό δρόμο της ενοποίησης. Το αντίθετο, της διάλυσης. Στον δρόμο της διάλυσης πορεύεται. Και να σας δώσω το παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτό είναι το βασικό παράδειγμα που δίνεται και μου λένε όλοι. Μα δεν βλέπεις εδώ, έχουμε και κοινό χρέος, αλληλεγγύη, Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ θα σας θυμίσω ότι στην αρχή της πανδημίας, το Μάρτιο του 2020, ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας έκανε σημαία του το ευρωομόλογο, που είναι ουσιαστικά την ενοποίηση ενός μεγάλου κομματιού των εθνικών χρεών να γίνει ευρωπαϊκό χρέος. Κάτι το οποίο για μένα είναι απαραίτητο και το λέω από το 2001-2002. Έχει μαγιάσει η γλώσσα μου να το λέω και μάλιστα κάποιοι με διακομωδούσαν όπως ο κ. Μητσοτάκης παλιότερα. Προς τιμή του, ο κ. Μητσοτάκης, ακολουθώντας βεβαίως το παράδειγμα του κ. Μακρόν, δέχθηκε την ιδέα για το ευρωομόλογο. Και ήταν 13, θυμάστε, αν δεν κάνω λάθος, 13-14 πρόεδροι και πρωθυπουργοί χωρών μελών της Ευρωζώνης. Που είπαν πάμε, ευρωομόλογο. Και λέω μέσα μου. Αφέθηκα, πρέπει να σας το ομολογώ αυτό, να νιώσω μια νότα αισιοδοξίας μέσα μου. Κοίταξε να δεις, μπορεί να γίνει κάτι. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα βγαίνει η κυρία Μέρκελ και λέει 9, 9 und 9. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό και τους πετάει το ξεροκόμματο του Ταμείου Ανάκαμψης. Το οποίο τους το πετάει για να σκοτώσει, να δολοφονήσει την ιδέα του ευρωομόλογου. Έχοντας δολοφονήσει το ευρωομόλογο, έχει δολοφονήσει την πολιτική ενοποίηση. Και τι τους δίνει, ένα ενισχυμένο ΕΣΠΑ, το οποίο ξέρετε τι είναι. Είναι τοξικό. Είναι δηλητηριώδης. Λειτουργεί ως θεϊκό οξύ που διαβρώνει την Ευρώπη. Να σας πω γιατί. Ναι, υπάρχει κοινό χρέος. Αυτά τα 750 δις τα δανείστηκαν όλοι μαζί. Τα δανείστηκαμε όλοι μαζί. Όμως, αν δείτε πώς διαχέεται αυτό το χρήμα, διαχέεται μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες. Καθίσαν όλοι γύρω σε ένα τραπέζι και είπαν: Η Ιταλία θα πάρει τόσα, η Ελλάδα τόσα. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Δεν είναι δείγμα μιας ομοσπονδίας αυτό. Πριν καν ξέρουν ποιο είναι το κόστος για κάθε χώρα της πανδημίας. Ναι, ναι. Και τι γίνεται τώρα.
Ποιοι τα παίρνουν αυτά τα χρήματα? Είδατε ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα πάνε στους μικρομεσαίους εδώ στα Γιάννη. Ναι, θα πάνε σε 80 εταιρείες. Mm-hmm. Οι ολιγάρχες θα τα πάρουν. Οπότε, ποιοι τα δανείζονται? Τα δανείζονται οι φτωχοί Γερμανοί, έτσι, γιατί αυτοί σηκώνουν το βάρος, με τις δικές τους πλάτες. Γιατί οι φτωχοί και όχι οι πλούσιοι? Οι πλούσιοι Γερμανοί δεν πληρώνουν φόρους. Ναι. Μέσα από το Λουξεμβούργο και τα Cayman Islands, ξέρετε, έχουν δημιουργική λογιστική, δεν πληρώνουν μία. Mm-hmm. Ο Γερμανός εργαζόμενος πληρώνει. Και ποιος τα παίρνει? Ο Λάτσης, ο Βερδινογιάννης, ο Περιστέρης και αντίστοιχοι Ισπανοί, Ιταλοί, ολιγάρχες. Πόσο νομίζετε είναι ενοποιητικό είναι αυτό? Πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον μέσο Γερμανό ότι είναι μια διαδικασία ενοποίησης Ευρώπης, όταν βάζουμε το φτωχό Γερμανό να πληρώνει για τον πλούσιο Ιταλό, Ισπανό ή Έλληνα ολιγάρχη? Νομίζω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Αποδιαρθρώνει την Ευρώπη αυτό αντί να τη φέρνει κοντά. Ναι, ναι, ακόμα και τα παραδείγματα της πανδημίας και της στάσης της Ευρώπης απέναντι στο Ουκρανικό. Για το πόλεμο το συγκεκριμένο, έχετε ξεκάθαρη άποψη σε σχέση με την παρουσία του Ζελένσκι, την παρουσία με διαδικτυακό τρόπο, ενώ στην Ελληνική Βουλή για την ομιλία του 7 Απριλίου είσαστε ένα από τα κόμματα που νομίζω με σκεπτικισμό σταθήκατε απέναντι σε αυτό. Είπατε ότι θα εκπροσωπηθείτε νομίζω από μια ολιγομελή ομάδα. Κοιτάξτε. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ένα πράγμα. Όποιος λαός δέχεται εισβολή, βάναυση, φρικτή εισβολή σαν αυτή του εγκληματία Πούτιν, βλέπετε, δεν μασάω τα λόγια μου. Mm-hmm. Είμαι ξεκάθαρος. Εγώ έχω χαρακτήσει τον Πούτιν εγκληματία από το 2001. Mm-hmm. Έτσι, λόγω του Γκρόζνη και της ισοπαίδωσης της Τσετσενίας για να σταθεροποιήσει το καθεστώς του, το δικτατορικό του καθεστώς. Mm-hmm. Μην μου πει κανένας ότι δεν μιλάω ξεκάθαρα. Mm-hmm. Μιλάω πιο έντονα από ότι ο Μητσοτάκης. Για τον Πούτιν. Ναι, ναι. Όμως, τι λέω. Ναι, όταν οποιοδήποτε δέχεται εισβολή, εμείς είμαστε με το λαό που δέχεται την εισβολή mm-hmm. και υπεραμείνεται βωμών και αιστιών. Οπότε, στηρίζουμε την Ουκρανία. Ξεκάθαρο. Δεν με ενδιαφέρει αν μ' αρέσει ο Ζελένσκι ή όχι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πλήττονται οι Παλαιστίνοι και οι μπουλντόζες του Ισραηλινού στρατού γκρεμίζουν τα σπίτια των Παλαιστινίων, δεν κάθομαι να σκεφτώ αν ο Αμπού Αμπάς, ο αρχηγός της Παλαιστινιακής Αρχής, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Δεν έχει σημασία. Είμαι με τον πληττόμενο λαό. Μάλιστα. Όπως είμαι και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Στο Μέρα 25. Άρα χωρίς αστερίσκους. Δεν υπάρχει αστερίσκους σε αυτό. Mm-hmm. Όμως θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι. Είναι μια εξευτελιστική διαδικασία. Το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός πρόεδρος. Να μας απευθύνει ένα λόγο μέσα από video conference, μέσα από video link, έτσι, και να φύγουμε. Mm-hmm. Στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι ένας τόπος διαλόγου. Ναι. Γιατί αν είναι απλά να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί να το απευθύνει στη Βουλή, ξέρετε τι θα πρέπει να κάνει. Κ. Μητσοτάκης, να οργανώσει ένα διάγγελμα του κ. Ζελένσκι σε όλους σας, σε όλους μας. Γιατί πρέπει εγώ να πάω στη Βουλή για να ακούσω τον κ. Ζελένσκι? Και ναι. Να μην κάτσω σπίτι μου ή μαζί σας. Μάλιστα. Να τον ακούσουμε μαζί. Επειδή έχει μια θεσμικότητα και υποτίθεται το συνομιλεί με το κράτος. Μα δεν συνομιλεί. Εγώ τι ζήτησα. Ναι, τον ακούει το κράτος. Ζήτησα 60 δευτερόλεπτα για τον κάθε πολιτικό αρχηγό. Έστω να δηλώσουμε και τη συμπαράστασή μας στον Ουκρανικό λαό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι χώρος μονολόγου. Ναι. Mm-hmm. Σαφές. Κλείνοντας, γενικά σας βλέπω ότι είσαι ικανοποιημένος από την πορεία του Μέρα 25. Υπήρξαν μέχρι τώρα δύο ανεξαρτητοποιήσεις. Αυτό είναι ένα μελανό σημείο στην πορεία του κόμματος, εκτιμάται, ή είναι κάτι που δεν σας ανησυχεί, έτσι ώστε να προχωρήσετε μετά τις επόμενες εκλογές? Ότι δεν με ανησυχεί, δεν με ανησυχεί σε καμία περίπτωση. Βέβαια δεν είναι ευχάριστο όταν αναγκάζεσαι να διώξεις ή να παρακολουθείς την αποχώρηση βουλευτή σου. Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε, είμαστε ένα νέο κόμμα. Όταν φτιάχνεις ένα νέο κόμμα, έχεις δύο τρόπους να δεχτείς μέλη. Ο ένας είναι ο τρόπος της σκληρής πόρτας, που κάνεις face control. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος είναι η ανοιχτή πόρτα. Εμείς επιλέξαμε την ανοιχτή πόρτα. Mm-hmm. Πήγανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ταιριαζαν με το Μέρα 25, με τις αξίες του, με τις αρχές του. Και φύγανε. Και είναι απολύτως λογικό. Το καλό είναι ότι έχουμε χιλιάδες νέα μέλη. Mm-hmm. Είμαστε εδώ στα Γιάννενα. Σήμερα το βράδυ θα είμαστε με νέα μέλη. Νέους ανθρώπους. Κάθε φορά που έρχομαι στα Γιάννενα βρίσκω νέες προσωπικότητες, νέους ανθρώπους. Ήμασταν στη Κέρκυρα. Μια εξαιρετική οργάνωση. Πορευόμαστε στον δρόμο για το συνέδριο 12 με 15 Μαΐου και χτίζουμε συνεχώς τη βάση του Μέρα 25. Νομίζω ότι ο κόσμος εκεί έξω αναγνωρίζει την αξία της, άσχετα να μας ψηφίζει ή όχι, αναγνωρίζει mm-hmm. την αξία της φωνής μας στη Βουλή. Του λέμε πράγματα τα οποία του ανοίγουν τα μάτια για την ηλεκτρική ενέργεια, για την Ουκρανία, για όλα αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι δεν έχω καμία ανησυχία για το Μέρα 25. Έχω ανησυχία για αυτόν τον τόπο, για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για παραφάκι που είσαστε εδώ και κουβεντιάσαμε.